πρώτη σας φορά στο κανάλι Mea Culpa, που σας μαθαίνει κόλπα και σας δίνει χρηστικές πληροφορίες, κάντε εγγραφή και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε αμέσως όλα τα υπέροχα που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και επειδή η γνώμη σας μετράει, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Παρανυχίδα ή παρονυχία είναι μια φλεγμονή που προκαλείται στους ιστούς γύρω από τον ήχη. Αυτή η φλεγμονή προκαλείται συνήθως από τραυματισμό. Στενά ή πολύ σφιχτά και λάθος υποδήματα και κάλτσες, χειρονακτική εργασία, φάγωμα των ηχιών, κακώσεις των ακροδακτύλων από βαριά αντικείμενα κλπ. Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και την εξέλιξη της πάθησης είναι ασθενείς με πτωχή ενυδάτωση του δέρματος, ασθενείς με αγγειοπάθειες, διαβήτη, ονιχομικητίαση, ψωρίαση ή έκζεμα, καθώς και ασθενείς που λαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες χημειοθεραπείας, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν παρανυχίδα. Αυτός καθεαυτός ο τραυματισμός μπορεί ως ένα βαθμό να είναι επώδυνος, αλλά υποφερτός και συνήθως μπορεί να αντιμετωπιστεί με σπιτικές θεραπείες. Αν όμως στο σημείο της πληγής εισχωρήσει μικρόβιο και μολυνθεί η περιοχή, το δάκτυλο πρίζεται τοπικά, κοκκινίζει, γίνεται εξαιρετικά επώδυνο, ακόμη και στο απλό ακούμπισμα και πολύ συχνά παρατηρείται εκρωή διαυγούς υγρού ή πείο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να παρέμβει γιατρός. Οι περισσότερες παρονυχίες είναι οξείες, δηλαδή εμφανίζονται ευνηδίως, εξελίσσονται γρήγορα και θεραπεύονται σχετικά εύκολα και οριστικά. Σε περιπτώσεις που η παρανυχίδα επιμένει πέραν των 6 εβδομάδων, τότε θεωρείται πλέον χρονία, μπορεί να προσβάλλει περισσότερα από ένα δάχτυλα και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα υγείας όπως οστεομιελίτιδα και χρειάζεται προσεκτική ιατρική αντιμετώπιση. Κάνουμε λουτρό στο προσβεβλημένο δάκτυλο με ένχυμα χαμομηλιού για μισή ώρα, αρκετές φορές την ημέρα. Έπειτα βάζουμε μία λυφή για αποστήματα και κατόπιν ένα κατάπλασμα αργύρου. Μία θεραπεία από τα παλιά είναι τα χειρόλουτρα σε γάλα, μέσα στο οποίο έχουμε βράσει σκόρδο για μισή ώρα. Αν το δάχτυλο έχει μαζέψει πίον, βάζουμε ένα κατάπλασμα από σκόνη λιναρόσπορου. Αν το απόστημα σπάσει, κάνουμε λουτρό στο δάχτυλο με ζεστό ένχυμα χαμομηλιού και κατόπιν βάζουμε μία κομπρέσα με λάδι υπερικού. Αναμειγνύουμε καλά σε ίσα μέρη, άνθη σαμπούκου, ρίζες φτέρης, αστίβη και αρθέα. Μουλιάζουμε 15 γραμμάρια από αυτό το μείγμα σε μισό λίτρο λευκό κρασί όλη τη νύχτα και το επόμενο πρωί το βάζουμε να πάρει μια βράση. Εμβαπτίζουμε το δάχτυλο στο κρασί αυτό για 2 ώρες, το πουδράρουμε με τάλκ και το επιδένουμε. Μπορείτε επίσης να ανακουφιστείτε αν ενυδατώσετε το σημείο με κρέμα ή λάδι. Το αλάτι ή το μιλόξιδο θα ελαττώσει το πρίξιμο και η αλυφή με αλόι βέρα, κουρκούμα ή βαζαλίνη θα επουλώσει το δέρμα. Χρειάζεται σχολαστική καθαριότητα της πάσχουσας περιοχής, χέρι ή άκρο πόδι, με νερό και σαπούνι. Η περιοχή πρέπει να κρατιέται καθαρή, μακριά από χώματα ή βρωμιές.